Λίνα, μένεται η μεγάλη πυρκαγιά εδώ στον Ασπρόπυργο για περισσότερες από 3 ώρες. Όπως και εσείς βλέπετε, πυκνή καπνή και τεράστιες φλόγες πολλών μέτρων ξεπηδούν από το εργοστάσιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξεκίνησε 10 λεπτά πριν από τις 10 το πρωί από χώρο παρασκευαστηρίου μελανιών γραφικών τεχνών και λόγω των έφλεκτων υλικών εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα σε μεγάλο μέρος του εργοστασίου. Ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί εργαζομένων. Πρέπει να σας πω ότι είναι εδώ 180 εργαζόμενοι συνολικά, ούτε εγκλωβισμένοι υπάρχουν, καθώς με το ξέσπασμα της πυρκαγιάς εκενώθηκε γρήγορα το εργοστάσιο. Στη μάχη με τις φλόγες, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιοριστεί το μέτωπο. Έχουν ρηχτεί στη μάχη 70 πυροσβέστες με 28 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΑΚ, ενώ φτάνουν διαρκώς και υδροφόρες από δήμους της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με τον υπαρχηγό επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος βρίσκεται εδώ και συντονίζει, πρόκειται για δύσκολη πυρκαγιά που θα πάρει πολλές ώρες η κατάσβεσή της, καθώς η φωτιά, όπως λένε, καίει τα σωθικά του εργοστασίου και έχουν πάρει φωτιά και οι αποθήκες με τα έφλεκτα υλικά στα υπόγεια και δεν έχουν μπορέσει ακόμη να μπουν οι πυροσβέστες. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι έχει περιοριστεί στο ένα μέρος του εργοστασίου, καίγονται δηλαδή τα μελάνια και όχι τα χρώματα της εταιρείας, και δεν φαίνεται προς το παρόν να εξαπλώνεται στα γειτονικά κτίρια.